Να βγει με τα εξώδικα, κατά τελεσίδη. Τι έχει γίνει ακριβώς, εξήγησέ το μας, γιατί πολλές φορές οι τηλεθεατές δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέμε. Και τώρα σε περίοδο διακοπών ανοίγει κάποιος, ναι, ο οποίος έχει επιστρέψει, ρε παιδί μου, και λέει ένα εξώδικο. Και τι είναι αυτό, και τι γίνεται. Ναι. Γενικώς αυτά είναι πολύ ειδικά θέματα και ούτως ή άλλως έχουν φοβερές τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχει από χθες μία διαρροή περί σκανδάλου και γενικώς από ό,τι είδα και εγώ από το ρεπορτάζ. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι θα διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση που έχει ως μη σκανδάλου μέχρι το τέλος. Τώρα βεβαίως όλο αυτό εμπλέκεται στην ιστορία για τις τηλεοπτικές άδειες, τουλάχιστον ως σεναριολογία και συζήτηση. Μένει να δούμε στα τέλη του μήνα που θα έχει γενικώς ξεκαθαριστεί το τοπίο, τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το θέμα. Εξώδικο έχει στείλει ο Sky για Singular Logic που έχει αναλάβει τον τρόπο που θα γίνει ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό διαβάζω και εγώ από τα ρεπορτάζ. Πάντως μέσα σε 2-24 ώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί. Είναι έτοιμο το λογισμικό, αναμένεται μέσα σε 2-24 ώρα. Να το δείξουν, να πληροφορήσουν. Θα γίνει μια προσομοίωση. Μετά θα το δείξουν, θα το μάθουν, ας πούμε, και στους ενδιαφερόμενους, ούτως ώστε να γίνει τελική πρόσκληση ενδιαφέροντος και μετά, σύμφωνα με τον νόμο, μέσα σε ένα 7ήμερο θα πρέπει να γίνει και δημοπρασία. Οπότε παραμένουμε στο χρονοδιάγραμμα ως τα τέλη Αυγούστου να έχουν τελειώσει όλα, το οποίο είναι και λογικό υπό την έννοια ότι θα πρέπει τα κανάλια μετά να κάνουν τα σχέδιά τους για τη σεζόν κτλ. Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Η Singular Logic πώς πήρε αυτή τη δουλειά, μέσα από κάποιο διαγωνισμό ή την επέλεξαν και θα το κάνει αυτή? Αυτό εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτό είχε ούτε εγώ το ξέρω. Ο αρχικός είχε κρυθεί άγονος. Ο αρχικός είχε κρυθεί άγονος. Και είχε κληθεί σύγκρουση. Εντάξει, πάντως είναι η μεγαλύτερη ίσως εταιρεία. Δηλαδή, δεν είναι αναλαμβάνει και αποτελέσματα εθνικών εκλογών. Πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα κάνει τις εκλογές. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση όμως, Βαγγέλη, γιατί είναι προφανώς μια διαδικασία πρωτόγνωρη. Σωστά. Και κατά δεύτερο, επειδή δεν υπάρχει επανάληψη, δεν έχει δοκιμαστεί και ο κάθε ένας παίκτης. Και πολύ μεγάλα, Γιάννη, τα συμφέροντα. Ότι... έτσι, γι' αυτό, και γι' αυτό είναι. Να τον αναλάβει, συγγνώμη, μια εταιρεία, όχι. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν διάφορες γραφικές εταιρείες και σε κομματικές περίεργες που δεν είχαν γραφεία κτλ. Οπότε, μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα υπόλοιπα θέματα, όπως για παράδειγμα, μια που λέγαμε για σενάρια. Για εκλογές είχαμε ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο να κουβεντιάζουμε. Τις έκοψε ο Πρωθυπουργός. Τις έκοψε ο Πρωθυπουργός. Και καλά έκανε. Έτσι. Και τώρα σε πρωτοσέλιδο διαβάζουμε για ένα σχηματισμό. Εντάξει, αν δεν